τη διάθεσή σας ο προπονητής μας, ο κ. Πέτρο Μαρτίνς. Παρακαλώ, πριν από την υποβολή οποιοδήποτε ερωτήματος, ονοματεπώνυμο και το μέσο που εκπροσωπείτε. Καλησπέρα. Νικοκύρης από Μέγκα και το 10.gr. Χθες ρώτησα τον coach αν το Λονδίνο του χρωστάει κάτι. Τελικά αυτό που άξιζε στον Ολυμπιακό το πήρε σήμερα και ποιο είναι η επόμενη σκέψη του. Για την επόμενη μέρα. Από Acho que, independentemente dos dois jogos, porque foram difíceis contra uma grande equipe, mas por aquilo que nós temos feito e fizemos na Liga dos Campeões, eu acho que hoje merecíamos ser felizes e com um resultado histórico para o clube. Acho que Londres, nesse aspecto, o que nos tinha tirado, provavelmente a continuação, inclusive na Liga dos Campeões, o que nos tinha tirado contra o Tottenham, hoje demos contra o Arsenal. Νομίζω πως πραγματικά όχι μιλώντας μόνο για τα δύο παιχνίδια απέναντι στην Arsenal, γιατί ήταν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Νομίζω πως γενικότερα όμως από το ξεκίνημα της πορείας μας στους ομίλους του Champions League μέχρι εδώ, πραγματικά αξίζαμε να προκριθούμε. Ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω στο παιχνίδι μας το Λονδίνο με την Tottenham και ίσως αυτό που στερηθήκαμε τότε το κερδίσαμε σήμερα. Επόμενο ερώτημα. Αυτή η πορεία ξεκίνησε τον Ιούλιο από το Πλιζέν. Πολλοί πιστεύαν ότι θα σταματήσει σήμερα στο Λονδίνο. Μέχρι πού ονειρεύεται να φτάσει? Σε κορίδο που πέσω Ζούλιο Πλιζέν, μου είπε σαν τέλε πενσάδο και τα βάρη στα τάρτε. Nós estamos cá a lutar, eu sempre disse, nós tivemos grandes noites e era uma pena que nós ficássemos por aqui, por aquilo que nós temos feito. Acho que vamos continuar, vamos ver o que é que nos vai sair em sorteio, para depois pensar sobre o adversário. Também tem a ver com os momentos que nós podemos estar ao adversário, embora esta equipa do Arsenal, transportando esta equipa do Arsenal após dois meses ou antes de dois meses, é uma equipa completamente diferente, os números dizem por isso. Praticamente, com um novo treinador, com o Miguel, perderam o primeiro jogo com o Chelsea, a partir daí tiveram grandes resultados e vinham a crescer muito em jogo. E nós tivemos o condão de ganhar aqui. E, portanto, nós não podemos prometer nada. Quando nós temos grandes equipas em sorteio, o que podemos prometer é este espírito, este desejo e vontade de vencer. Πράγματι, αυτή η ομάδα έχει παλέψει πάρα πολύ για να φτάσει ως εδώ και δεδομένης της απόδοσης που είχαμε σε όλα αυτά τα παιχνίδια στην πορεία μας για να φτάσουμε μέχρι σήμερα, πραγματικά νομίζει πως θα ήταν κρίμα να τελείωνε σήμερα η πορεία μας. Νομίζει πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε καμία πρόγνωση. Θα πρέπει να περιμένουμε την κλήρωση, να δούμε με ποια ομάδα θα κληρωθούμε. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι σε τι κατάσταση θα βρίσκεται αυτή η ομάδα, αλλά και εμείς τη στιγμή που θα αναμετρηθούμε. Η ίδια η Arsenal νομίζω πως είναι τελείως διαφορετική από την Arsenal που βλέπαμε πριν από δύο μήνες ή την Arsenal που ίσως θα δούμε μετά από δύο μήνες. Οι ομάδες αλλάζουν και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη στιγμή στην οποία την συναντάς. Όλοι είδαμε τι συνέβαιναν στο παιχνίδι της Arsenal με την Chelsea, όλοι βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η αλλαγή της Arsenal αυτή τη στιγμή και αυτό κάνει το κατόρθωμά μας ακόμα πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε αυτή τη στιγμή καμία κουβέντα για το μέλλον. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Γεια σας και συγχαρητήρια. Θα θέλαμε συναισθήματα από σας, αφενός και αφετέρου. Το δεύτερο σκέλος ερωτήματός μου είναι αν αυτή η επιτυχία στην καριέρα του είναι η μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη. Δημήτρης Δημητρίου από eSports.gr, συγγνώμη. Já tivemos grandes noites, eu não posso dizer. Este foi o último, teve um condão especial porque é a passagem aos oitavos, de facto é algo que era importante. Havia muito em causa que era o prestígio do futebol grego também, do futebol do Olympiacos. Este grupo de trabalho merece também escrever e fazer história, escrever os seus nomes num clube com a dimensão do Olympiacos. E, portanto, acho que foi uma grande noite, espero que não acabe por aqui, não só nas competições europeias, como no campeonato. E, portanto, vamos continuar o nosso caminho. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την βραδιά αυτή.
δεν είναι η πρώτη, δεν ξέρουμε αν είναι η πιο σημαντική, γιατί στο παρελθόν έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες βραδιές, όμως σίγουρα είναι ιδιαίτερη, γιατί σημαίνει την πρόκριση του Ολυμπιακού στους 16, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ήταν κάτι που θέλουμε πάρα πολύ να το πετύχουμε, όχι μόνο για το πρεστίζ του Ολυμπιακού, αλλά για το πρεστίζ γενικότερα του Ολυμπιακού ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα μας αυτή τη στιγμή να γράφει ιστορία, να πετυχαίνει κάτι που για πρώτη φορά συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πετυχαίνουμε τέτοιες νίκες, να ζούμε τέτοιες βραδιές, γιατί ένα σύλλογο των διαστάσεων του Ολυμπιακού αξίζουν τέτοιες βραδιές. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει πάρα πολλά για τον κόσμο μας, σημαίνει πάρα πολλά για την ομάδα μας, για τον σύλλογό μας. Και δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Κωνσταντίνο, στο βάσο σπορτιού 47. Εάν νιώθει και ο μέλος γενικότερα για τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν το παιχνίδι, μία-δύο μέρες, ότι ο Ολυμπιακός θα αποδείξει ποιος είναι στο Λονδίνο. Αυτό. Συγχαρητήρια και στα ζωστικά μας, στο Λεπτεκρασόρι και το πρώτο Φάσιν Τοσδία και ο Ολυμπιακό Παπροβά και ένα όμω να δεν τον κολλήσει. Eu não tenho dúvidas, eu acredito muito neste grupo de trabalho, acredito no espírito deles. Vocês, se verem, nós hoje, inclusive, parecia não, a equipa estava exausta, porque o adversário obrigou-nos a correr muito, um desgaste mental muito grande, e nós nunca perdemos o foco, nunca perdemos a orientação, taticamente estivemos perfeitos, e portanto, é o espírito, com este espírito, acredito muito neste grupo de trabalho, e já não é de agora, já vem. Dá muitos, muitos jogos. Nós temos grande espírito dentro do nosso Lovinho. Το πίστευε πάρα πολύ. Πίστευε πάρα πολύ γιατί ξέρει ποιο είναι το πνεύμα που έχουμε σαν ομάδα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι παίχτες θα τα δίναν όλα. Είχαν όλοι οι παίχτες καταλάβει. Είχε καταλάβει από όλους τους παίχτες ότι όλοι είχαν αυτό το αγωνιστικό πνεύμα να τα δώσουν όλα. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ κοπιαστικό. Η Arsenal μας ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ. Κουραστήκαμε, τα δώσαμε όλα. Τακτικά ήμασταν άριστοι. Πραγματικά νομίζω πως κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι γιατί ποτέ δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Πιστεύουμε λοιπόν πάρα πολύ στην ομάδα μας, ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει και αυτό σήμερα αποδείχθηκε γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα του και ήξερε πως αυτό θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρχει άλλο ερώτημα, ευχαριστούμε πολύ την παρουσία σας. Καλή σας βράδυ, καλή σας κούραση.